Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η σύντομη νυχτερινή σας ενημέρωση από το Super B. Ταλαιπωρία περίμενε σήμερα τους πολίτες που χρησιμοποιούν τον προαστιακό λόγω της τάσης εργασίας που πραγματοποίησαν οι σιδηροδρομικοί. Για αύριο έχουν προγραμματίσει 24ωρη απεργία. Με ταλαιπωρία ξεκίνησε η εβδομάδα για τους πολίτες που χρησιμοποιούν τα τρένα και τον προαστιακό. Αιτία, η στάση εργασίας σήμερα Δευτέρα και η 24ωρη απεργία αύριο. Οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο αντιδρούν στην επικείμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΤΗ με την επικείμενη λήξη δεσμευτικών προσφορών στις 6 Μαρτίου και στη συνεχιζόμενη, όπως αναφέρουν, απαξίωση όλων των εταιριών που έχει ως αποτέλεσμα τη δυσχέρεια πραγματοποίησης του μεταφορικού έργου, ενώ κάνουν λόγο και για τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Τροποποιήσεις δρομολογίων υπάρχουν σήμερα λόγω της τάσης των σιδηροδρομικών, ενώ όπως έχουν εξαγγείλει αύριο θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία με πανό το οποίο έχουν κρεμάσει στο χώρο αναφέρουν όχι στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Στον σταθμό της Πάτρας έχουν από το πρωί αναρτήσει πανό, αφίσες, καθώς και ενημερωτικό σημείωμα με τις τροποποιήσεις των δρομολογίων. Η Τρένοσέ με ανακοίνωσή της ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού και εκφράζει τη λύπη της για όποια ταλαιπωρία υποστεί λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων. Τροχαίο ατύχημα σήμερα το πρωί στην οδό 25 Μαρτίου μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, ευτυχώς χωρίς τραυματισμό κάποιου ατόμου. Λίγο πριν τις 11 σήμερα το πρωί προκλήθηκε τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο της οδού 25 Μαρτίου μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν ευτυχώς χωρίς τραυματισμό κάποιου ατόμου. Την στιγμή που το προπορευόμενο όχημα σταμάτησε, το αγροτικό δεν πρόλαβε να αντιδράσει και κόλλησε πάνω του. Στο σημείο επικράτησε για λίγο αναστάτωση και μποτιλιάρισμα, με τα κορναρίσματα να πέφτουν βροχή. Στη συνέχεια, τα δύο οχήματα τα οποία ενεπλάκησαν στο τροχαίο έκαναν στην άκρη και η κατάσταση ομαλοποιήθηκε για τους διερχόμενους οδηγούς. Στο σημείο βρέθηκε η τροχαία και η οδική ασφάλεια. Ουρέ σήμερα το πρωί έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ για να καταφέρουν να εξοφλήσουν λογαριασμούς οι καταναλωτές. Φτάνουν στη ΔΕΗ από νωρίς και οι τυχεροί καταφέρουν να εξυπηρετηθούν τελευταία στιγμή. Οι άτυχοι ξανά στο κατάστημα την επόμενη ημέρα. Ώρες ή ημέρες, ανάλογα με την κίνηση, για να καταφέρουν να εξοφλήσουν λογαριασμούς της ΔΕΗ οι καταναλωτές. Φτάνουν στη ΔΕΗ από νωρίς και οι τυχεροί καταφέρουν να εξυπηρετηθούν τελευταία στιγμή. Οι άτυχοι ξανά την επόμενη μέρα στο κατάστημα. Καταγγέλουν μεγάλη ταλαιπωρία καθημερινά στο κατάστημα επί της ακτής δημαίων και φυσικά οι ουρές με τον κόσμο που περιμένει δεν έχουν τέλος. 3/4. Θα εξυπηρετηθούμε. Έχει γίνει μια ανακοίνωση που λέει 2/4 ότι κλείνουμε. Πιστεύω να προφθάσουμε. Πάμε τσίμα-τσίμα κοιτώντας το ρολόγιο να προλάβουμε. Κάπως έτσι. Μισή ώρα. Περιμένουμε, μας έχουν σαν τα γαϊδούρια που είναι έτοιμα να τα φορτώσουν. Κάθε μέρα οπωσδήποτε οι πληρωμές. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι καλή και η κατάσταση γενικότερα οικονομικά. Οπότε και στην αρχή του μήνα οι πληρωμές δεν δικαιολογούνται. Σε πόση ώρα για να εξυπηρετηθείτε? Πόσο? Στις 2 ώρες. Από εκεί πέρα βάλουμε τη σειρά και μέσα για αυτά. Μέσα η κατάσταση όταν καταφέρατε μετά από 2-3 ώρες να φτάσετε στο ταμείο, ποια ήταν? Έτσι και έτσι. Έχει βγει κάποιος, σας έχει ενημερώσει αν λειτουργούν τα ταμεία, θα βάλουν κάποιο εξτρά? Ο τεστ των ποτών, ήρθαμε εδώ πέρα μια μέρα, περιμέναν και τελικά λέει δεν μπορείτε, λέει, να έχετε συναλλαγή μέσα. Μία ώρα και. Μία ώρα στην ουρά για να φτάσετε στο ταμείο να εξυπηρετηθείτε. Συμβαίνει συνέχεια αυτό? Το μεγαλύτερο από χρόνο το συνάντησα σήμερα που ήρθα. Άλλες φορές είναι λιγότερο. Για του λόγου τα αλήθες, οι εικόνες που τραβήξαμε σήμερα το μεσημέρι. Όπως αναφέρουν οι καταναλωτές, η κατάσταση νωρίς το πρωί ήταν ακόμη χειρότερη, με τους πολίτες να περιμένουμε τους λογαριασμούς αναχείρας και η ουρά αναμονής να φτάνει έως το τέρμα του διαδρόμου. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντικρίζουμε αυτές τις εικόνες στο υποκατάστημα της ΔΕΗ. Το ερώτημα είναι πότε θα είναι η τελευταία. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και υπηρεσιακά στελέχη της περιφέρειας έκαναν αυτοψία στα έργα της μίνι περιμετρικής πατρών στο ύψος των Ταμπαχάνων. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και υπηρεσιακά στελέχη της περιφέρειας,
για την πορεία των εργασιών στη μήνη περιμετρική Πατρών και στο ύψος των Ταμπαχάνων. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας τόνισε ότι είναι ένα δύσκολο τεχνικά έργο το οποίο η Πάτρα περιμένει πολλά χρόνια και πρόσθεσε πως το επόμενο τετράμινο θα είναι ένα κρίσιμο διάστημα για τα έργα. Σε μια δύσκολη πορεία, κυρίως τεχνική για το έργο, και ο ανάδοχος και η υπηρεσία δίνει τον καλύτερο εαυτό της. Διαδίκαμε μια, θα έλεγα, εφταετία πάρα πολύ δύσκολη. Με το τέλος όμως θα έρθει η δικαίωση. Θα είναι ένα έργο που θα δικαιώσει αυτό τον αγώνα μας. Έργο που το περιμένει η Πάτρα πάρα πολλά χρόνια, που πέρασε πολύ, πολύ δύσκολες φάσεις. Τεχνικά δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο έργο. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του τεχνικού εξόδου, ουσιαστικά θα ολοκληρώνεται και η κατασκευή της μικρής περιμετρικής. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Εδώ ακριβώς είναι το τέλος του τεχνικού εξόδου και αποτελείται από αυτό το τμήμα μήκους περίπου 80 μέτρων, το οποίο είναι το ανοιχτό τμήμα, και όπως βλέπετε έχουμε προχωρήσει στους οπλισμούς και σκυροδοτούμε τυχεία και πλάκες. Τη θεμελίωση είναι ήδη κατασκευασμένη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα είμαστε σε αυτό το έργο, ένα έργο που έρχεται από το παρελθόν, που θεωρούμε ότι είναι ο κύριος Περιφερειάρχης και εμείς και όλοι οι Πατρινοί, ότι είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας και πιστεύουμε ότι φτάνουμε στο τέλος του, φτάνουμε στην ολοκλήρωσή του και ελπίζουμε να βελτιώσει πολύ την ποιότητα ζωής των πολιτών της πόλης μας αλλά και των κατοίκων της περιαστικής περιοχής των Πατρών. Πράγματι, να πω και εγώ ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την Πάτρα φτάνει στην ολοκλήρωσή του. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ένα πολύπαθο έργο, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Με επιτυχία συνεχίζονται τα μουσικά κυριακάτικα πρωινά για το Μουσικό Σχολείο Πατρών. Με επιτυχία συνεχίζονται τα μουσικά κυριακάτικα πρωινά για το Μουσικό Σχολείο Πατρών. Μια ιδέα που ξεκίνησε για να μάθουν τα παιδιά να κοινωνικοποιούνται και να παρουσιάζουν παράλληλα την πρόοδό τους στη μουσική. Την εκδήλωση πλαισιώνουν μουσικά μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί γίνονται όλοι μια ωραία παρέα. Μετά το τέλος της συναυλίας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων προσφέρει τσάι και εδέσματα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε το πρώτο κυριακάτικο μουσικό πρωινό στο Μουσικό Σχολείο. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια από διάφορους συναδέλφους οι οποίοι ασχολήθηκαν και επιμελούνται αυτής της όλης διαδικασίας. Σε αυτό παίζουν μαθητές και μαθήτριες του σχολείου και παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Τους ευχαριστώ όλους και θα ήθελα να σας προσκαλέσω στο επόμενο που θα γίνει την επόμενη Κυριακή, πάλι στο χώρο του σχολείου, 11 η ώρα το πρωί. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η σύντομη νυχτερινή σας ενημέρωση από το Super B ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.